Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε, φίλοι και φίλοι που απολαύσατε τους τίτλους τέλους της χτεσινής εκπομπής, καλώς ήρθατε στην προ-προ-τελευταία εκπομπή της Συντέλειας, της εκπομπής που μέχρι τελευταία στιγμή θα προσπαθεί να σας παρουσιάσει τα σημάδια του τέλους και της ανάκαμψης, που δεν είναι απαραίτητος αντίθετα πράγματα, καθώς και η ανάκαμψη δύσκολη θα είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια απόφαση που μας δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, αλλά ξέρουμε ότι ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς και ανηφορικός. Ανηφορικός είναι ακόμα ο δρόμος. Τόση πολύ ανηφόρα, φοβάμαι μην φτάσουμε σε κανένα γκρεμό. Καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, να πω πως ήταν σε μεγάλη φόρμα τις τελευταίες ώρες ο Γιάννης Στουρνάρος, ο οποίος και μπράβο του έκανε και μια πρόβλεψη για το μέλλον. Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα. Ή θα μείνουμε στο Λυκόφως ή θα περάσουμε στο Λυκαβιές. Ή θα αποδειχθεί ότι θα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε. Ή θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε. Ένα από τα δύο. Και μπράβο, μπράβο στον Υπουργό που το έκανε σαφές και δεν μας αφήνει να αναρωτιόμαστε. Για πολλά χρόνια ήμασταν τζίτζικες. Τώρα γινόμαστε μέρμικες και αν είναι να χαλαρώσει κάτι στην πολιτική μας, αυτό θα γίνει από το 2014 και μετά. Μια φοβερή μεταμόρφωση συντελείται, φίλες και φίλοι, μια μετάλλαξη από τζίτζικες γινόμαστε μέρμικες. Παραμένουμε βέβαια στο βασίλειο των εντόμων και μπράβο μας. Το σημαντικό να πω είναι πως η μετάλλαξη αυτή θα μας επιτρέψει, όπως ακούσατε, να χαλαρώσουμε σιγά σιγά το 2014. Αν και κάποιοι δεν έχουν ακριβώς αυτή την άποψη. Το 2013 θα είναι έτος καμπής. Από την αρχή θα υπάρξει κάποια ανακούφιση και στο δεύτερο μισό θα φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Λίγο διαφορετική άποψη του Πρωθυπουργού, αλλά τώρα 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω δεν κάνει και μεγάλη διαφορά, έτσι, για όνομα του Θεού. Η ουσία είναι πως όλα κάποια στιγμή μέσα στον αιώνα θα γίνουν καλύτερα. Αυτό έχει σημασία. Και θα γίνουν καλύτερα γιατί η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την κρίση με λόγια, θα την αντιμετωπίσουμε με έργα. Με χειροπιαστό και μετρήσιμο έργο. Αυτή η πρωτοβουλία Τζέσικα, έχει σίγουρα προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη. Και μετά θα ακολουθήσουν πρωτοβουλία Σαμάνθα, πρωτοβουλία Αμάντα. Χαμός, τριπτιζάδικο θα γίνουν. Ζητώ συγγνώμη να πω, δεν έχω ιδέα τι είναι η Τζέσικα, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που είχαν την ιδέα να την ονομάσουν έτσι. Μας χαρίζουν τεράστιες στιγμές και μπράβο τους. Και μπράβο και στον Πρωθυπουργό μας, έτσι, ο οποίος με την πρωτοβουλία Μαγδάλο ίσως. Ποιος ξέρει, η ουσία είναι πως λύνει τα προβλήματα των αγροτών. Δηλαδή, ζημιές και από βιολογικά φαινόμενα, αν πω μόνο τη λέξη πράσινο σκουλίκι, οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα θα καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Τώρα, αυτή η μπηχτή στο Πασόκ έτσι, θα μπορούσε να λείπει. Νομίζω, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ό,τι και να έχουν κάνει στο Πασόκ, εταίροι είναι στην κυβέρνηση, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Και μάλιστα δραστήριοι εταίροι. Παίρνουμε προτάσεις, παίρνουμε πρωτοβουλίες, καταθέτουμε προτάσεις. Βλέπετε τι έχουμε κάνει και ως Πασόκ, τι θα κάνει και η κυβέρνηση ως σχήμα συνεργασίας των τριών κομμάτων. Πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως στο Πασόκ. Όχι βέβαια Τζέσικα, έτσι. Γενικά στο Πασόκ μετά την πρωτοβουλία Μιμή τις αποφεύγουν τις θηλυκές τις πρωτοβουλίες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Και μπράβο τους στο Πασόκ. Δεν μου έρχεται τώρα κάποια, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, έτσι. Δεν φτάνουν βέβαια να πω αυτές οι πρωτοβουλίες, τις σπουδαίες πρωτοβουλίες που πήρε ο Γεώργιος, ο Ανδρέα, ο Παπανδρέου, τον οποίο ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο θα συναντήσουμε στο 1989, μετά από κάποια γιορτή των Θεοφανίων, οπότε και έζησε μια περιπέτεια που τον σημάδεψε. Αποφάσισα αντί να μπω στο υπουργικό μου αμάξι, να περπατήσω από το λιμάνι μέχρι τα γραφεία του Πασόκ, όπου γινόταν και μια γιορτή. Και κάποια στιγμή μαζεύτηκε μια οργανωμένη ομάδα, περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν απαράδεκτα συνθήματα και να ακολουθούν από πίσω εμένα στο περπάτημα που έκανα μέσα στους δρόμους του Πειραιά. Όταν άρχισαν να φωνάζουν, γύρισα κι εγώ σε αυτούς, πήγα, άρχισα να τους δίνω το χέρι, να τους πω παιδιά, δεν είναι οι μέρες για οξύτητες. Κάποιοι μου δώσαν το χέρι και μετά από λίγο κάποιος φώναξε «Μην τον χαιρετάτε». Και παρόλα αυτά δεν λύγησε αυτός ο άνθρωπος και συνέχισε να αγωνίζεται για το καλό της χώρας με τα γνωστά αποτελέσματα και μπράβο του και ελπίζω να μην λυγίσει έτσι, να μην λυγίσει και ο διάδοχός του. Εάν κάποιοι νομίζουν
ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας είναι μερικά πρόσωπα και το πρόβλημα του δικού τους βηματισμού ή της δικής τους, ας πούμε, σταδιοδρομίας, κάνουν λάθος. Πολύ σωστά τα λέει ο ηγέτης του Πασόκ, γιατί και ο ίδιος που το μόνο που είχε στο μυαλό του ήταν η σταδιοδρομία του, τι κατάφερε το πολύ πολύ να γίνει ηγέτης του εξοκοινοβουλευτικού κέντρου. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξω εγώ στρατόπεδο και να πάω στην αντιπολίτευση, της οποίας ο ηγέτης κατάφερε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Στο πρόσωπο του Προέδρου Λούλα βρήκαμε έναν ισχυρό σύμμαχο. Έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια του ελληνικού λαού να ξεπεράσει την κρίση. Μεγάλη υπόθεση η στήριξη του Λούλα. Η ηθική στήριξη, βέβαια, έτσι, που είναι τσάμπα, που είναι πολύ πιο σημαντική, ήθελα να πω, για την αριστερά που είναι υπεράνω χρημάτων και μπράβο της. Και νομίζω πως κακός, πάρα πολύ κακός, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας «Ευχαριστούμε τους Βραζιλιάνους». Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως όντως οι δηλώσεις του Λουίς, του Ινάσιο, του Λούλα, του Ντασίλβα είναι πάρα πολύ θερμές για τη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα θέλατε να στείλετε στον ελληνικό λαό? Qual seria o mensaje que quer enviar ao povo grego? Olha, a mensagem que eu poderia enviar ao povo grego é de que nesse momento de crise é preciso ter muita, muita tranquilidade, é preciso ter muita vontade de encontrar uma solução e discutir menos a crise e discutir solução para a crise. Και με αυτές τις προτροπές, θέλω να τις έχετε όλες αυτές τις προτροπές στο μυαλό σας, ας πάμε να δούμε τι απαντήσατε στο χτεσινό μας δίλημα. Παρακαλώ να λύσουμε την Τόνια. Φίλοι ψηφοφόροι, γεια σας. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, το 78% προτιμά να μην ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι από το να μην ξανακάνει ποτέ σεξ, που θέλει το 22%. Γεια σας. Τώρα το 22% δεν ξέρω ποιοι από αυτούς κάνουν και τώρα που μιλάμε σεξ. Ας ευχαριστήσω την Τόνια, η οποία ντύθηκε Ινδιάνα, ισχυρίζεται, κατά το γούστο του Γιάννη του Δαλιανίδη, υποθέτω. Και ας πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 95 άνθρωποι, 74 μουλάρια, 33 τυριά και 6 εμπριμέ χαρτοφύλακες. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of the Hellenic Republic, Mr. Antonis Samaras. Εδώ τη βλέπουμε. Ο Λένιο Τρότσι, Ρόζα Λούξεμπουργκ. Παλιά πρόλαβα, είναι μανάβι. Μανάβιδες είχαν σούστα με άλογο. Και είχε μια φοράδα που τη λέγανε Αγλαία. Ο μανάβης αυτός λοιπόν μου έκανε πλάκα, πιτσιρικάς εγώ στη γειτονιά μου εδώ που μεγάλωσα. Στο χαλάρι μου λέει, Γιωργάκη, άμα μεγαλώσεις θα σε παντρέψω με την Αγλαία. Ο Ζαν Ζορές, ας πούμε, ο Μπερστάιν, ο Κάουτσι, ο Χίλφερτινγκ. Έχουν εκπληκτικές μπανάνες. Τον ήπιατε. Και τον ήπιατε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Να τον πίνατε προχθές. Αμήν. Μαρσέι, ο Μπερλίνγκουερ, ο Φλωράκης, ο Κύρκος. Ο Ρενουάρ κρυώνει. Δεν με καταλαβαίνει κανείς εδώ μέσα, αλλά δεν πειράζει. Για σειρά καλλιντικών φωτογραφήθηκε η Καλονή Κάντι Σουάινεποέλ. Ρε παιδί μου, πολύ μόδιστρη, είναι... Γκέι. Γκέι, δεν κακό. Ναι, και δεν είναι κακό, θα το λέγεις και είναι αρρώστια, ρε Γιώργο. Μιλάτε για μένα, εγώ τότε... Α, γι' αυτό, τι είναι πολύ δύσκολο. Σε μένα μην βάζεις λόγια στο στόμα, γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν είπα λόγια στο στόμα σου. Εμένα που έχω δώσει μάχες που έχει και που έχω κάνει δηλώσεις. Ξέρω. Ακόμα και για το παιδί μου, δεν θα τα λες σε μένα αυτά στα μάτια. Να προσέξεις, όχι. Μα δεν σου πω τίποτα. Να προσέξεις πάρα πολύ καλά σε μένα. Πολύ. Μα δεν σου πω τίποτα. Πολύ, με εκνευρίζεις τώρα πρωί. Κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος της συντέλειας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακολουθήσει το δεύτερο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της συντέλειας, το οποίο ξεκινά αμέσως τώρα με τη Τζέννη τη Μελιτά. Καλησπέρα, φίλες και φίλες, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Έχεις πάρει δώρα για τους αγαπημένους σου? Τώρα τρελή είσαι, κρίση. Τι κρίση? Κάτι συμβολικά να δώρα. Τι θα πάρεις? Ένα πακέτο τσιγάρα, καμιά σοκολάτα. Όχι, δα. Τσιπς. Πήγα και έκανα ολόκληρη έρευνα της αγοράς. Ερευνούσα εγώ συνέχεια, με ένα φακό ήμουν. Τι βρήκες? Βρήκα τα καλύτερα και φθηνότερα και ποιοτικότερα δώρα. Τι λες τώρα? Βεβαίως. Πολύ φθηνά όμως. Πολύ φθηνά και είναι και δικά μας, είναι από τη συντέλεια. Και πρέπει να τα αγοράσουν να μας βοηθήσουν και εμάς, τέλος πάντων, με τα έσοδα. Έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Βεβαίως έχουμε, τώρα θα το δεις. Εγώ γιατί δεν παίρνω λεφτά από αυτό. Θα πάρεις όταν τα αγοράσουν. Πάμε να το δούμε.
Καλησπέρα φίλες και φίλες. Επειδή εσείς το ζητήσατε, έχω σήμερα για σας μοναδικά συλλεκτικά προϊόντα από τη Συντέλεια. Ναι, ξεκινάω με φανταστικό τίσερ, το βλέπετε εδώ, εξαιρετική ποιότητα. Δεν το πουλάω, το χαρίζω. Τιμή βιτρίνας 100 ευρώ. Εγώ το δίνω πόσο? Το δίνω 25 ευρώ, μόνο για σας. Προχωράω. Χαρτί τουαλέτας, εξαιρετικά απορροφητικό, ξετυλίγεται εύκολα και έχετε και την απόλαυση, ναι, την απόλαυση να σκουπίζεστε με το λογότυπο Συντέλειας. Πάμε παρακάτω, πώς το δίνω αυτό, δεν θυμάμαι. Προχωράω, μπουκάλι Συντέλεια, γάργαρο νερό, ναι, από τις πηγές του Κηφισού, εδώ δίπλα στο Sky, δώρο μαζί και το Sour Cup Συντέλεια. Το βλέπετε εδώ φοβερό, από την ορμή του ντους δεν βρέχεστε καθόλου και προχωρώ παρακάτω. Barbie Jenny Συντέλεια, φανταστική, καταπληκτική. Άμα πατήσει την κοιλιά της βεβαίως κάνει και ήχο. Καλησπέρα φίλες και φίλες. Τα λέει, δεν τα λέω εγώ, τα βλέπετε. Παρακαλώ και τώρα η μεγάλη έκπληξη. Έχετε φόβο, ανασφάλεια, τι έχετε? Εγώ σας έχω μοναδική ευκαιρία. Παρακαλώ να περάσει. Το σκυλί Συντέλεια. Σκυλί Συντέλεια, βεβαίως φίλες και φίλες. Εδώ σκυλί Συντέλεια, σκυλί φύλακας. Δεν το πουλάω, το χαρίζω. 0,31 ευρώ βεβαίως. Να ακούσω τις προσφορές σας. Εγώ να συνεχίσω με ένα φλέγον θέμα, να ευχαριστήσω την Τζέννη. Όταν λέω φλέγον θέμα, δεν εννοώ τον πάνω το γκαμένο, εννοώ κάτι κάπως διαφορετικό, αν και αντίστοιχης αισθητικής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φετινή Eurovision, όχι μόνο για το αν τελικά θα συμμετάσχει η Ελλάδα, αλλά και για το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, αν βέβαια αποφασιστεί η συμμετοχή μας. Ένα θέμα που υποβαθμίζεται από τα αστικά μέσα ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. Δεν πουλάνε, φαίνεται, τα εθνικά μας τα θέματα. Δεν πουλάνε. Εγώ να πω πως δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια ή οτιδήποτε και ποιος ο συνθέτης του τραγουδιού. Οι στίχοι, αυτό έχει σημασία, οι στίχοι έχουν ήδη βρεθεί. Στις χώρες το ξεπούλημα εκείνος αντιδρούσε. Το είδος στις χώρες το ξεπούλημα εκείνος αντιδρούσε. Το είδος και τα ανθρωπιά πάντα υπηρετούσε. Σε δίνει του και τρώει κάτι στείλει το κεφάλι. Σηκώνει το ανάστημα, έτοιμα δίνει πάλι. Ποτέ δεν υποτάσσεται και μας κοιτά στα μάτια. Για τη Ελλάδα στο καλό γίνεται αυτούς κομμάτια. Κάνοντας την υπέρβαση, τη λύση θα τη βρούμε. Θα συνταχτούμε δίπλα του και θα δικαιωθούμε. Ρίξτε το γραφικό στο σύστημα για το κατεστημένο. Στηρίξτε ανεξάρτητους Έλληνες και καμένο. Μπράβο. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως ο Τέρενς, ο Σπένσερ, ο Νικόλας, ο Κουίκ να είναι μια καλή λύση για να το τραγουδήσει. Σκεφτείτε το κι εσείς. Και θα είναι και τιμή γι' αυτό να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, έτσι. Όπως θα είναι μεγάλη δικιά μας τιμή να απαντήσετε στο σημερινό μας δίλημα. Τον Φάγελο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Γρήγορα πήγαινε σπίτι, βάλε κράνος, αλεξίσφαιρο. Θέλω σήμερα να εξασκηθώ στη σκοποβολή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε. Αν ήσασταν υποχρεωμένοι να διαλέξετε, φίλες και φίλοι, τι θα προτιμούσατε, να μην ξαναδείτε ποτέ Συντέλεια ή να αυξηθεί η τιμή του ρεύματος? Εδώ σας θέλω. Πολύ εύκολο, αν θέλετε τη δική μου γνώμη. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε στη σελίδα της Συντέλεια στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Όπως ας πούμε αυτό το ιστορικό βίντεο του Φάνη, ο οποίος έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου προκειμένου να υπερασπιστεί το κόμμα το οποίο ψηφίζει από τότε που, για κάποιον ακατανόητο λόγο, απέκτησε δικαίωμα ψήφου. This is CNN Breaking News. What is my opinion about PASOK nowadays? Things are tragic, first of all. I remember my father, he never let me vote. He wrote the vote for me in the envelope, PASOK. Good days. We were four children we were in the family. All the four, our father, our green PASOK father, put us in a public section. Λοιπόν, okay, those days was beautiful. It was what can I say? All my life as the PASOK was in the government was a magnificent trip. A magnificent journey. I want you to help to save PASOK. Please to save PASOK. But those days are past now, so I came to you, and I'm very angry because I want to ask you, you strange journalist, who made the big instructions here in Greece? Who made the Rio Adirio bridge? Who said Tsovola give it all? Who said that? Who brought us to the euro? Who made the Syrix?
the tunnels in the bad ladder. Who brought here in Greece the submarines? Who brought here in Greece the Rolling Stones for the first time? Who was? Because some people forgot all that. They are acharists. Yes, don't look me like that. The Melina Mercury, who she almost bring back the Parthenon marbles. Bring back the Parthenon marbles, England motherfuckers, England gays. Bring back the Parthenon marbles. I want to send a global message to all the strange barbarians, you Americans, English. As you remember, in America they made a song for the African, the American African little boys, you know, with the bellies, drink beer. You know, I want to make the same, a similar song for Pasok. I want, if it's possible, the song to go like that. We are Pasok. We are the children. We are the one who met a better day. So let's start giving. Oh, it's true, we make it. I don't know the rest of words. Κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία την Κοσιόνη. Αν ο κόσμος δεν καταστραφεί πρόωρα, θα τα πούμε για πρώτη τελευταία φορά αύριο στις 8.30. Καλή σας νύχτα.